Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, είμαι η Ελίνα, γιατί δεν έχω συστηθεί ποτέ και πρέπει να ξέρετε πώς με λένε. Λοιπόν, είμαι η Ελίνα και σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πράγμα που είναι μυστικό. Θα σας πω λοιπόν ένα μυστικό. Σας είχα τάξει σε προηγούμενα βίντεο ότι θα σας μιλήσω για φανταστικά primers που δεν είχατε ποτέ σκεφτεί. Ένα primer είναι το Cicaplast της La Roche-Posay. Είναι η Pro Recovery Skin Care και αυτό είναι ένα τέλειο primer για όσες έχετε κανονικό δέρμα, συνδυαδέρμα combination και ξηρό δέρμα. Εγώ όταν έκανα την BB Cream που έκανα για μένα και την έχω σε αυτό το βαζάκι, εδώ, έβαλα ό,τι μου είχε περισσέψει από το Makeup Forever HD Foundation και αυτό σε αναλογία, ας πούμε, 25%, 1 τέταρτο, 1 τρίτο, κάπου τόσο, δείτε με το μάτι, ανάλογα τι επιδερμίδα έχετε. Έβαλα αυτό το primer, έβαλα εκείνο το foundation που μου τελείωνε, έβαλα μια υδατική απλή Bepanthol κρέμα ή Panthenol Plus, μια απλή Bepanthol από το φαρμακείο για υδάτωση, της Cicaplast και το foundation. Και αυτά τα τρία τα ανακάτεψα. Αν έχετε πιο ξηρή επιδερμίδα, θα βάλετε περισσότερο Bepanthol μέσα για να ενυδατώνει. Αν θέλετε περισσότερη κάλυψη, θα βάλετε περισσότερο foundation μέσα για να καλύπτει. Εάν θέλετε να γίνει, να είναι πιο, πώς να πω, πιο βελούδινη η υφή και να μην γυαλίζει και να μην κολλάει, θα βάλετε περισσότερο από το Cicaplast, γιατί έχει σιλικόνες και θα κάνει βελούδινη την υφή. Όμως, μην χρησιμοποιήσετε άλλου είδους, μην χρησιμοποιήσετε πράγματα που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, μην χρησιμοποιήσετε μια πάρα πολύ λιπαρή κρέμα και αυτό το Cicaplast, διότι οι σιλικόνες δεν θα δέσουν καλά με την Nivea, παραδείγματος χάρη. Εννοώ αυτή την Nivea, ναι. Μην χρησιμοποιήσετε έξτρα καλυπτικό foundation, όπως πούμε το Dermablend της VC, σε μικρότερη ποσότητα, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κάνετε το πρόσωπό σας να φαίνεται άσπρο, γιατί τα πολύ καλλιτικά foundations έχουν μέσα κάποιες ουσίες οι οποίες αντανακλούν το flash στις φωτογραφίες και φαίνεστε άσπρες. Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε περισσότερη ποσότητα από ένα foundation το οποίο είναι HD ή δεν έχει μέσα αντιλιακό ή να προσέξετε να βγαίνει καλά στις φωτογραφίες αυτό το foundation παρά να βάλετε λίγο από το πολύ καλλιτικό, γιατί εκείνο έχει άλλα ingredients μέσα και αυτά προφανώς έχουν, θα βγαίνει στις φωτογραφίες σαπαστομένες θα βγαίνετε, παρόλο που δεν θα φαίνετε στην πραγματικότητα. Και επίσης καλό είναι να χρησιμοποιήσετε μια ενυδατική με όσο το δυνατόν λιγότερα πρόσθετα. Δηλαδή ας πούμε όπως η Bepanthol, αυτή η απλή Bepanthol κρέμα του φαρμακείου που είναι υπέρ ενυδατική και δεν έχει πάρα πολλά πρόσθετα, δεν έχει μυρωδιά για να μην τυχόν και κάποιο από τα ingredients αντιδράσει με τα άλλα και κόψει, ας πούμε, κρέμα ή μυρίζει άσχημα ή τέλος πάντων, αν δεν σας πετύχει, μην πάει καμένη και καλή σας η ενυδατική. Διότι υποθέτω ότι το foundation που θα βάλετε μέσα θα είναι κάτι που θα σας περισσεύει. Θα είναι κάτι που θα είναι στο πάτο, ας πούμε, έτσι όπως είναι το βαζάκι, θα είναι στο πάτο και δεν θα μπορείτε εσείς να το βγάλετε. Οπότε βάζοντας μέσα αυτό και την ενυδατική και ανακατεύοντάς το, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το foundation που κανονικά θα πετούσατε, θα το χρησιμοποιήσετε ως BB cream. Αυτό είναι το δικό μου το σκεπτικό δηλαδή. Να μην κοιτάτε εγώ που το άδειασα. Εντάξει, όταν το άδειασα δεν είχα στο νου μου ότι θα κάνω BB cream. Λοιπόν, παρένθεση για τα primer ήθελα να πω. Λοιπόν, ένα primer είναι αυτό που είναι πάρα πολύ οικονομικό, πάρα πολύ καλό. Και δεν το ξέρει ο κόσμος ότι είναι primer. Αλλά πάμε στο δεύτερο primer. Και το δεύτερο primer δεν πάει καν το μυαλό σας. Το δεύτερο primer είναι αυτό εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι ένα διφασικό μείγμα, το ανακατεύω και γίνεται ένα πράγμα. Δεν είναι ασβέστης, δεν είναι γάλα, δεν είναι κυμολία. Είναι το γάλα μαγνησίας από τα φαρμακεία. Αν πάτε δηλαδή στα φαρμακεία και ζητήσετε για τη δυσκυλότητα ένα γάλα μαγνησίας, είναι πολύ φθηνό, νομίζω 2,80, δεν είμαι σίγουρη, έχω πάρα πολύ καιρό να το κοιτάξω. Θα βγάζουμε τον υπολογιστή και αυτά βγαίνουν αυτόματα. Λοιπόν, αυτό το γάλα μαγνησίας το πίνουμε όταν είμαστε δυσκύλοι. Αν είστε δυσκύλοι, πάρτε το. Αν δεν είστε δυσκύλοι και έχετε λιπαρό δέρμα, πάρτε το πάλι. Αδειάστε το από το μπλε μπουκάλι που θα το πάρετε μέσα σε ένα μπουκάλι, είτε που θα έχει σπρέι,
είτε που θα έχει μια μικρή αντλία, είτε που θα έχει μια τρυπούλα, είτε αν θέλετε χρησιμοποιήστε και εκείνο το μπουκάλι του φαρμακείου. Λοιπόν, πάρτε ένα πομπόν, βάλτε, ψεκάστε μια καλή ποσότητα ή βάλτε μια καλή ποσότητα από το μπουκάλι έτσι και απλά μετά κουμπίστε το στο πρόσωπο μετά την υδατική σας. Περάστε δηλαδή μια φορά το πρόσωπό σας με γάλα μαγνησίας. Και το πρόσωπό σας δεν πρόκειται να βγάλει κανένα λάδι για όλη την ημέρα. Μην το κάνετε συχνά αν δεν έχετε πολύ λίπαρο δέρμα, γιατί θα ξεραθεί το πρόσωπό σας. Δεν πρόκειται να σας βγάλει σπυράκια, δεν είναι τοξικό. Και σύν της άλλης, μπορείτε να το έχετε μαζί σας σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πάτε τουαλέτα, μπορείτε και να το πιείτε. Καθόλου κακή ιδέα. Βέβαια δεν ξέρω τι γεύση έχει, γιατί εγώ δεν είμαι δυσκύλια, αλλά τέλος πάντων, σαν φαρμακοποιός, μπορώ να το προτείνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε τα βιντεάκι μου πάνω στα primers και στην BB cream. Αν έχω καμιά άλλη φαϊνή ιδέα με προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να προσθέσω ότι η ποσότητα που παίρνετε είναι τρελή, ας πούμε, για τα λεφτά που παίρνετε και ότι ακριβώς επειδή είναι φάρμακο δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τοξικό. Έχει περάσει χίλιους ελέγχους για να μπορείτε να το πιείτε. Και βλέπετε και ημερομηνία λήξης και όλα. Δοκιμάστε το και πείτε μου τη γνώμη σας. Περιμένω τα σχόλιά σας. Καλά να είστε, καλά να περνάτε. Τα λέμε. Φιλάκια. Γεια σας!